Καλά κρατεί αντιπαράθεση της Πραξούλας Αντωνιάδου με την Επιτροπή Εμπορίου, η οποία ζητεί πλέον την παρέμβαση του Πρόεδρου του Σώματος μετά την άρνηση της Υπουργού να παραστεί στις συνεδρίες της Επιτροπής για θέματα φυσικού αερίου, εάν τα μέλη της δεν απολογηθούν γραπτώς. Θα απευθυνθώ στον Πρόεδρο της Βουλής για να διαχειριστεί μαζί με την Επιτροπή το όλο πρόβλημα που δημιουργείται με την επιλογή των κυβερνώντων να δημιουργήσουν το θεσμό της άδειας καρέκλας στη Βουλή, όπως φυσικά δημιούργησαν την άδεια καρέκλα σε πολλούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Την ίδια στιγμή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών τονίζει ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την κλήτευση της Υπουργού μέσω της εισαγγελίας. Υπάρχει η δυνατότητα, δυνάμει νόμου, αφού σταλεί σχετική επιστολή που να προσδιορίζει και τις διατάξεις του νόμου αλλά και ειδικότερα το ζήτημα το οποίο παραλείπει, να τον υποχρεώσεις είτε να παρουσιαστεί στη Βουλή είτε να παρουσιάσει και να καταθέσει στη Βουλή τα στοιχεία ή έγγραφα τα οποία ζητούνται. Πιο έντονο στις δηλώσεις του ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος ζήτησε την αποπομπή της Υπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο. Νομίζω η πιο σωστή πράξη που έκανε η κυρία Πραξούλα είναι που αποφάσισε να μην έρχεται στη Βουλή. Νομίζω το συγκεκριμένο άτομο δεν του αρμόζει να πατά τα σκορπάτια του Κοινοβουλίου. Στην αντίπερα όχθη, το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για λογική που πάει περίπατο, διερωτώμενο γιατί κάποιοι επιμένουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συλλογικός χειρισμός και όχι προηγουμένως που όλα τα ζητήματα τα χειριζόταν ένα άτομο. Προκαλείται ζημιά στον τόπο με τον τρόπο που τοποθετούνται πολιτικά πρόσωπα και κόμματα και εντός και εκτός της Βουλής. Προκαλείται ζημιά, η οποία δυστυχώς προκαλείται από δηλώσεις και τοποθετήσεις που είναι εντελώς ατεκμηρίωτες. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα της Υπουργού θα θέσει στην αυριανή σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων ο Πρόεδρος της Βουλής.